του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου τα ευρισκόμενα. Λόγος 22. Ότι πρώτον πρέπει να λάβουμε την χάρη του Χριστού και τότε να μεταχειριζόμεθα την κατά Θεόν πολιτεία. Και ποια είναι η εξουσία που έλαβε ο Χριστός ύστερα από την Ανάστασή Του? Και τι πράγμα είναι η αμαρτία και τι η δικαιοσύνη? Και περισσακικού και πνευματικού. Και ποια είναι η κεφαλή των αρετών και ποιοι οι πόδες? Λέγει ο προφήτης Δαβίδ, είσαι στην άνθρωπος ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, και τι είσαι στην άνθρωπος ως ορίσετε την ψυχή αυτού ο χειρός άδου. Δηλαδή ποιος είναι εκείνος ο άνθρωπος όπου να ζήσει εις τούτον τον κόσμο και να μην ειδεί θάνατον, και ποιος είναι εκείνος ο άνθρωπος όπου θα γλιτώσει την ψυχή του από τον άδη? Κανένα. Αν ίσως λοιπόν τούτο είναι τελείως αδύνατον εις κάθε άνθρωπο και εις μόνον των Χριστών δυνατόν και εις το οποίον και ήρθε εις τη γη και έγινε άνθρωπος, δεν πρέπει να αγωνίζεται τεινάς για κανένα άλλο, έξω μόνο δι' αυτό, δηλαδή για να βιάσει τον Χριστόν όπου θέλει να ελευθερώσει από τον άδη όλους τους ανθρώπους, να ελευθερώσει και αυτόν όπου τον βιάζει. Και το να βιάζεται από εμάς ο βασιλεύς τον απάντο Χριστός, το θέλει όχι για κανένα τέλος ειδικό του, αλλά επειδή το αργόν τούτο της ελευθερίας είναι μεγάλο και εμείς δεν το γνωρίζουμε, για τούτο θέλει να τον βιάσουμε και να τον δυναστεύουμε τρόπον δεινά για να έλθουμε εις αίσθηση από εκείνα που πάσχουμε από την αμαρτία και να γνωρίζουμε εις της λογής τυραννία και σκλαβία αθέλητον εμισκόβετα. Και όταν ελευθερωθούμε από την αμαρτία, να ευχαριστούμε πολλά τον Θεό όπου μας ελευθέρωσε και μας έκανε αυτήν την μεγάλη ευεργεσία, όπου δεν είναι δυνατόν να μας την κάνει άλλος τεινάς. Για τούτο χρειαζόμεθα αυγάς, νηστείας, ελεημοσύνας, συντριβή καρδίας και κάθε άλλη κακοπάθεια. Και γιατί, μήπως και δεν θέλει ο Θεός να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, χάρισμα και χωρίς να κοπιάσουμε? Όχι. Αλλά επειδή τούτο το έκαμε εις όλους τους χριστιανούς, οπότε ανεβαπτίστησαν, όμως δεν εγνώρισαν αυτήν την μεγάλη χάρη του Θεού με το να είναι βρέφη μικρά. Δια τούτο ανάγκη είναι με κόπον πολύ να ελευθερωθούν από την αμαρτία και να λάβουν πάλι την χάρη του Θεού, όπου την έχασαν, η οποία χάρις φυσικά δεν παραμένει σε εκείνους όπου δεν την γνωρίζουν, αλλά αναχωρεί από τους θειούς τους για την άγνοια. Το λοιπόν, όποιος χριστιανός δεν ενδυναμωθεί με την θεία δύναμη του Χριστού από την ασθένεια όπου είχε εις το να κάνει το θέλημα του Θεού, ας υπάγει πρώτον να δυναμωθεί διαμέσου της πίστης και της ευχής και επιθέσεως των χειρών των οικονόμων της χάριτος του Χριστού, η οποία χάρη δίδεται δια της πίστεως και όχι δια των έργων, δια της πίστεως και όχι για των έργων, για να λάβει πρώτον δύναμη από τον Θεό και τι ούτω τρόπος να δυνηθεί να πολιτεύεται καθώς πρέπει να πολιτεύεται ο χριστιανός και να μην ευρεθεί γυμνός και υστερημένος από την χάρη του Θεού και διωχθεί μακράν από το μέρος του Χριστού, ότι αυτή η χάρις δεν αναχωρεί τόσο από τον χριστιανό για την αμαρτία, όσο αναχωρεί για την άγνοια, όπου δεν γνωρίζει την χάρη όπου έλαβε. Ότι τούτο φανερώνει το ρητόν εκείνο που λέγει, πως ο Θεός θέλει κάθε άνθρωπο να έλθει σε επίγνωση αληθείας, δηλαδή να γνωρίσει καλά την αλήθεια, ότι η αλήθεια δεν είναι άλλο παρά η χάρη του Χριστού, και για να μας δώσει αυτή τη χάρη ήλθε ο Χριστός και σταυρώθη και απέθανε. Γιατί όντας Θεός και Κύριος και εξουσιαστής όλων των χτισμάτων όπου δημιούργησε, δεν είχε εξουσία να δώσει στους ανθρώπους αυτήν την χάρη, διότι είναι και δίκαιος. Δίκαιος ο Κύριος και δικαιοσύνα σιγάψε, επειδή εκείνος ο θεληματικός του και
και χωρίς καμία βία, αλλά με μοναχόν το ψεύδος του διαβόλου, εγυμνώθη αυτεξουσίως από την χάρη του Θεού και την έχασε, και εμολύνθη από την κακία. Άδικον ήταν να ενδυθεί πάλιν αυτήν την χάρη, χωρίς να πάθει καμία μεγάλη παιδεία. Και δια τούτο έγινε μεγάλη η παιδεία, ότι ο ίδιος Θεός, γενόμενος άνθρωπος, εθυσιάστη, για να δώσει πάλιν στον άνθρωπο αυτήν την χάρη. Όθεν και ο Χριστός, ύστερα από την Ανάστασή Του, είπε εις τους Αποστόλους Του, «Εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανής και επί γης, πορεθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτιζόμενος αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας αυτούς τηρήν πάντα όσα ενεπιλάμινη μη, δια τούτο και το όνομά Του ονομάζεται από τον προφήτη Ισαΐαν εξουσιαστής, όχι ως Θεός, αλλά ως Θεός και άνθρωπος, ότι ο Θεός πώς είναι δυνατόν να μην είναι εξουσιαστής όλων των κτισμάτων όπου έφτισε, αλλά επειδή εθυσιάστη ως άνθρωπος και έδωκε τον εαυτόν του θεληματικός εξαγοράν της ανθρωπίνης φύσεως, έλαβε φυσικά την εξουσία από αυτό το κατόρθωμα που έκαμνε και εξαγόρασε τον άνθρωπο με το πανάχρανο νεύμα του, ότι εάν ο Θεάνθρωπος Ιησούς έδωκε τον εαυτό του εξαγοράν, φανερόν είναι ότι δεν ήταν άλλο μεγαλύτερο δώρο να δοθεί εις την θεότητα για να συγχωρηθεί το αμάρτημα του Αδάμ. Ότι αφού εξέπεσε ο Αδάμ, εκδίθη την ωραία χάρη του Θεού όπου είχε εις τον εαυτό του, την οποία τώρα την ενδύνεται πάλιν κάθε βαπτιζόμενος, ότι όσοι εις Χριστόν εβαπτίστησαν, Χριστόν ενεδίσαντο. Λοιπόν, εκείνα τα αισθητά και φαινόμενα όπου γίνονται από τον άνθρωπο είναι παρόμοια, μετανοητά και αόρατα όπου γίνονται στην ψυχή. Ως να υπούμε, ο άνθρωπος γεννάται γυμνός, βρέφος μικρών πεδίων, μη δυνάμενο να βοηθήσει τον εαυτό του εις κανένα πράγμα, και όμως και ως όπου βυζάνει κυβερνάται από την μητέρα του. Όταν δε αρχίσει να λαμβάνει γνώση, τότε και παιδεύεται και διδάσκεται για να βοηθείτε και μόνον του, διατί μπορεί πλέον να ζήσει εκείνο όπου του χρειάζεται. Έτσι και η ψυχή γεννάται γυμνή από κάθε αρετή, αφού δε βαπτιστεί, ενδύεται τον Χριστό και τρέφεται από αυτό, και παιδεύεται και μαθάνει να ζητεί εκείνα όπου είναι αναγκαία για την σωτηρία της, και από τότε πλέον, εάν δεν ζητεί, δεν της δίδει ο Χριστός τίποτα. Πρέπει όμως να ζητεί εκείνα όπου είναι αρμόδια στη σωτηρία της. Πρώτο, να ζητεί φως, δηλαδή φωτισμόν για να βλέπει, και όποταν τον λάβει θέλει ήδη όλη της την ταλαιπωρία και ασθένεια, και ευθύς θέλει ταπεινωθεί, και αφού ταπεινωθεί θέλει γίνει πραία και ήμερη, χωρίς τιμόν, και θέλει διδαχθεί μυστικός από τον Χριστό τα εντολάς του, καθώς λέγει ο προφητάνας του Δαβίδ. Διδάσκει πραείς οδούς αυτού, ότι εκείνος όπου δεν ενδυθεί πρώτον την χάρη του Χριστού και ύστερο να έλθει εις την κατά Χριστόν πολιτεία, ματέως κοπιάζει. Γιατί όσον και αν κακοπαθήσει και όσα καλά και αν κάνει, προτού να λάβει την χάρη του Θεού, ματέως θέλει τα κάνει, καθώς τα κάνουν και οι Εβραίοι και τα άπιστα έθνη. Ότι δεν ευρίσκεται κανένας άνθρωπος στον κόσμο, ούτε άπιστος, ούτε άθεος, όπου να μην κάνει ποτέ κανένα καλό. Παραπονούμενος εις τούτο εκφύσεως. Λοιπόν, πρέπει να αγωνιστεί κάποιος πρώτον να λάβει την χάρη του Θεού, για μέσω της πίστης και της ελπίδος στον Χριστό και της μετανοίας και εξομολογήσεως και της ευχής και επιθέσεως των χειρών των ιερέων, καθώς είπαμε. Δηλαδή να έβρει πνευματικών έμπειρων, να κατηχηθεί και να μάθει από αυτόν όλα τα της πίστεώς του και να ελπίσει στον Θεό και να κατανοήσει εις τα σαμαρτίας του κάνοντας όλα τα έργα της μετανοίας. Δηλαδή συντριβή καρδίας και κατάνοιξη, δάκρυα και αναστεναγμούς εξ όλης ψυχής, νηστεία και κάθε άλλη ταλαιπωρία, σωματική ελεημοσύνη και προσευχή,
και να εξομολογηθεί απροφασίστως και με ακρίβεια όσα ήμαρται εις τον Θεό και να λάβει την ευχήν για τις επιθέσεις των χειρών του πνευματικού του, ότι χωρίς αυτά δεν θέλει έλθει η χάρη του Θεού μοναχή της εις εκείνους όπου την έχασαν με το να ήμαρτον ύστερον από το βάπτισμα, ή δε και χωρίς την επίθεση των χειρών του ιερέως ήρθεν η χάρη της μερικούς, όμως αυτή είναι πολύ ολίγη, και εκείνο που γίνεται ολιγοστές φορές δεν είναι νόμος της Εκκλησίας. Το λοιπόν δεν είναι τόσο μεγάλο σφάλμα το πώς ήμαρτε ή αμαρτάνει ο άνθρωπος, καθώς και εις τον τυφλό δεν είναι σφάλμα πώς εκτύπησε ή χτυπά το πόδι του όταν περιπατεί, ούτε εις τον άρρωστο πώς επιθυμεί να τρώγει όσα τον βλάπτουν. Αλλά σφάλμα μεγάλων είναι το πώς δεν θέλει να αγωνιστεί για να λάβει την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπου εσταυρώθη και απέθανε για ημάς. Ότι αδύνατον είναι να μην αμαρτάνει εκείνος όπου δεν έχει κοινωνία με τον Χριστό, δηλαδή δεν έχει την θείαν του χάρη, και τούτο είναι και δικαιοσύνη, το να έχει κάποιος μετοχή και κοινωνία με τον Χριστό. Και λοιπόν, όποιος δεν μετέχει από τον Ιησού, δεν θέλει καθαριστεί ποτέ του από αμαρτία. Και εκείνος πάλι, όπου μετέχει από τον Ιησού, δεν θέλει τον κυριεύσει ποτέ αμαρτία. Ότι οι χριστιανοί εν αυτό το Χριστό ζώσει και κινούνται και εισή. Και για να υπόμε συνδομία, ματέως ονομάζεται χριστιανός εκείνος όπου δεν έχει την χάρη του Χριστού γνωστός. Δηλαδή να γνωρίζει εμπράκτος πως έχει στον εαυτό του την χάρη. Γιατί όποιος δεν την έχει είναι φανερός από την ανευλάβεια και αφθάδεια όπου έχει η σταθεία και η ιερά και από τον θυμό του τον οξύν και το φρόνημά του το αταπείνωτο και από την καινοδοξία του, καθώς πάλι εκείνος όπου την έχει είναι φανερός από τον φόβο και την ευλάβεια όπου έχει η σταθεία και από το ήθος του το πραότατο και την ταπεινοφροσύνη του, και αυτός γνωρίζει πως δεν μπορεί να κατορθώσει κανένα καλόν από λόγου του πάρεξ με τη χάρη του Χριστού, όπου έγινε άνθρωπος ως αν και ημάς, για να μπορέσουμε εμείς να την με την συγγένεια του Χριστού και με την χάρη του να εύρωμε την πολιτεία όπου πρέπει να πολιτεύεται ο άνθρωπος. Όμως ευρίσκονται μερικοί όπου μεταχειρίζονται και αγγελική πολιτεία, όντες εις τούτον τον κόσμο με το κορμί, όταν όλος ο Ιησούς Χριστός ενωθεί με όλη την ψυχή και το σώμα τους και γίνει ένα με τους θειούς τους πνευματικούς άνδρας, ώστε να μπορούν να λέγουν και αυτοί κατά τον Θείο Παύλο: ζω δε ουκ έτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Γιατί όλοι οι άνθρωποι ή σαρκικά πολιτεύονται ή πνευματικά, και εκείνος όπου φρονεί και ενεργεί πνευματικά είναι και ονομάζεται πιστός. Και αν ίσως δεν είχε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος εις τον εαυτό του, την οποία επιστρέφει να τη λάβει από τον Θεό. Ως πιστός δεν ήταν δυνατόν να ενεργεί και να φρονεί πνευματικά. Και εκείνος όπου φρονεί και εργάζει σαρκικά είναι άπιστος και εύκαιρος από την Θεία Χάρη. Ότι αν δεν ήταν άπιστος, δεν ήθελε είναι εύκαιρος και γυμνός από τη Χάρη του Χριστού, μήτε ήθελε πειράζεται από τον διάβολο να ενεργεί τα σαρκικά. Πας γάρ οποιόν το πονηρόν εκ του πονηρού εστί. Και δια τούτο εκείνοι όπου κάνουν τα κακά ενεργούνται από τον διάβολο και γνωρίζονται πως έχουν μαζί τους τον άρχοντα της πονηρίας, ότι ο διάβολος όντας πνεύμα νοερών και πονηρών ενεργεί αοράτως εις τους απίστους και γυμνούν στις Θείας Χάριτος. Και δια τούτο οι άνθρωποι, οι λογικοί, όπου ετοιμήθησαν από το Θεό με το αυτεξούσιο, ευρίσκονται ως αν υπόδουλοι και υποκείμενοι εις την εξουσία του διαβόλου. Και μη θέλοντες τραβίζονται από αυτόν εις την αμαρτία, αγκαλά είναι γελασμένοι
και νομίζουν πως κάνουν το κακό αυτεξουσίως και θεληματικώς. Η οποία αυτή η πόληψη είναι μία μεγαλοτάτη δύναμη του εφευρέου της κακίας διαβόλου. Ότι τούτο είναι όλος του αγώνας, το να ενεργεί αυτός μέσα εις εκείνους όπου αμαρτάνουν. Και εκείνοι να νομίζουν πως αυτοί κάνουν την αμαρτία εξαιτία τους προαιρέσεως και όχι εξαιτία του σατανά. Και δια τούτο, οι τιούτοι όταν ακούν αυτά λέγουν, αμή τι έγινε το αυτοξήσιον του ανθρώπου, χάθη, βέβαια χάθη, πριν όχι όλων, ότι έμεινε εις ημάς μονάχα τούτο, να γνωρίζομε εις ποιαν ελεηνήν κατάσταση ευρισκόμεθα, καθώς και ο άρρωστος όπου κοίταται εις το κρεβάτι, ή ξέρει πως κοίταται και θέλει να σηκωθεί, αλλά δεν δύναται, όμως έχει το αυτεξούσιο. Να ζητήσει τον ιατρό για να τον ιατρεύσει. Έτσι λοιπόν είναι και εδώ εις τους αμαρτωλούς. Για τούτο λέγει ο Χριστός. Πάσο ποιόν την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος που μένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Εάν ούν ο Υιός μας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι είστε. Επειδή λοιπόν το αυτεξούσιόν μας τόσον απέμεινε μόνον, όσο να ζητήσουμε τον ιατρό, ας προστέξουμε εις τον Χριστό, για να μας ελευθερώσει από την δυναστεία του διαβόλου. Και ας μην νομίζει μήτε ας λέγει δεινάς, οπότε κάνει το κακό, πως δεν έχει δαιμόνιον. Ότι κατά το μέτρο της κακίας όπου κάνει, έχει και τον δαίμονα, δηλαδή ή μικρόν ή μεγάλο, ή και πολλούς. Καθώς και ο πνευματικός άνθρωπος κατά το μέτρο της αρετής του έχει και την χάρη του Θεού, ή πολύ ή λίγη, ή είναι γεμάτος από την χάρη του Χριστού, ότι η Θεία Γραφή έχει συνήθεια να ονομάζει τα διάφορα χαρίσματα των εναρέτων ανθρώπων πνεύματα. Καλέ είναι λοιπόν όλοι οι αρετές, όμως πρέπει να έχουν και κεφαλήν και πόδας, ότι σώμα χωρίς κεφαλήν και πόδας είναι αδύνατο να ευρεθεί. Και πόδια των αρετών είναι η ταπεινοφροσύνη. Κεφαλή δε η αγάπη. Γιατί κάθε άλλη αρετή, όπου γίνεται χωρίς ταπείνωση και αγάπη, είναι ανωφελή και ματέα. Ότι όλοι οι αρετές ομοιάζουν με την κολόνα, της οποίας κολόνα στο θεμέλιο είναι η ταπεινοφροσύνη. Και το κεφάλι η αγάπη, η οποία είναι θρόνος του Θεού. Και υποκάτω από την αγάπη ευρίσκεται η εσπλαχνία, η συμπάθεια, η ελεημοσύνη, το μεταδοτικό, η ανεξικακία, η μακροθυμία, η ευποιία και η φιλανθρωπία, όπου κάνει τον άνθρωπο Θεόν κατά χάρη. Τριγύρω δε στην ταπεινοφροσύνη ευρίσκεται η υπακοή, η υπομονή, η γνώση, σύνεση, η επίγνωση της ανθρώπινης ασθενείας και του Θείου ύψους και η ευχαριστία εις τον Θεό για της ευεργεσίας όπου μας ευεργετεί και με δεξιά πράγματα και με αριστερά, δηλαδή με δόξα και ατιμία, με υγεία και αρρώστια, με πλούτο και πτωχία κτλ. Εκεί δε όπου είναι Θεού ευχαριστία, εκεί είναι και όραση. Και εκείνος όπου βλέπει το κάλος του Θεού, πώς είναι δυνατόν να μην αγαπήσει αυτόν τον υπέρκαλον Θεό και αίτιον κάθε καλού, και εκείνος όπου αγαπά τον Θεό θέλει φυλάκτη τους εντολάς του. Εντολή δε του Θεού είναι και τον αγαπούμε ο ένας τον άλλον, ότι λέγει η Γραφή. Ο μη αγαπών τον αδελφού αυτού ον εώρακε, πώς τον Θεό να αγαπήσει ον ου είδε. Για μέσω δε της ευχαριστίας και της αγάπης γίνεται η θεωρία του Θεού. Το λοιπόν, η ταπεινοφροσύνη συνέχει και συντηρεί την αγάπη και η αγάπη στερεώνει την ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη είναι ως αν τα πόδια όπου βαστάζουν για μέσω του σώματος και την κεφαλή και αυτό το σώμα. Και η αγάπη είναι ως αν θρόνος χερουβικός όπου βαστάζει τον Θεό καθήμενον από αυτό. Ότι επάνω εις αυτήν αναπαύεται ο Θεός και πάλι να αυτή βαστάζεται από την ταπεινοφροσύνη, ως αν όπου πόδια για μέσου του σώματος των άλλων αρετών. Η
δε θεληματική πτωχία και η νηστεία και η εγκράτεια του θυμού και της γλώσσης και κάθε αλόγου επιθυμίας ευρίσκονται υποκάτω στα ζύγια της δικαιοσύνης, όπου πρέπει να φυλάται κάθε θεοσεβής άνθρωπος για να μην είναι άδικος, όχι να μην αδικεί μόνο τους άλλους, αλλά και τον εαυτό του. Γιατί η αδικία είναι το να αποκτήσει κάποιος περισσότερα από τα αναγκαία της ζωής του ή να αποκτήσει τα πλέον πολυέξοδα αναγκαία, εις καιρόν όπου μπορεί να κυβερνηθεί με τα ολιγοέξοδα. Και τούτο αδικία είναι, καθώς και το να δώσει κάποιος στην κοιλιά του περισσότερο από τη διορισμένη τροφή, αδικία είναι, και να το θυμώνεται αλόγως αφροσύνη είναι, και το να λαλεί με αφθάδια μορία είναι, και το να ωραίγεται τις επιθυμίες τούτου του κόσμου ανοησία είναι. Διότι δεν είναι αρετή το να μην κάνει τεινά στο κακό, αγκαλά εκείνος όπου δεν το κάνει, δεν θέλει δαρθεί παρόμοια, ως αν εκείνο όπου το κάνει. Ότι εκείνος όπου κάνει το κακό, θέλει δαρθεί πολλά, και εκείνος όπου δεν το κάνει θέλει δαρθεί και αυτός, γιατί δεν έκαμε το καλό, όμως ο λιγότερο. Αλλά εκείνος όπου κάνει το καλό θέλει ευεργετηθεί, και τούτο όχι με δίκαιον τρόπο, διότι έκαμε το χρέος του, αλλά για την ευσπλαχνία και αγαθότητα του Θεού, ότι είναι απόφαση του Δεσπότου Χριστού, μία μένο που λέει, ότι ο δούλος εκείνος όπου γνωρίζει το θέλημα του Κυρίου του και δεν το κάνει, θέλει δαρθεί πολλά. Και πάλι άλλη λέγει, ότι όταν κάνετε όλα τα διατεταγμένα εις εσάς, λέγετε ότι είστε δούλοι αχθοί, γιατί εκάμαμε εκείνο όπου είχαμε χρέος να το κάνουμε. Εμείς δε, αδελφοί μου αγαπητοί, ας αγωνιστούμε με κάθε προθυμία, για να αποβάλλουμε τελείως την κακία από λόγου μας και να κάνουμε τα σεντολά του Χριστού για να αξιωθούμε να απολαύσουμε και την Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν γέννητο.